φίλε και φίλοι του καναλιού, για χαρά σε ένα ακόμα βίντεο του Joystick.gr. Είμαι ο Μάκης, δίπλα μου έχω το Σταμάτη. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα στην παρέα. Και σήμερα έτσι ένα ευχάριστο βιντεάκι για Κυριακή. Τα 10 καλύτερα παιχνίδια του PlayStation 4. Αποφασίσαμε το Σταμάτη να αφήσουμε έτσι μια λιστούλα για όποιον έχει τώρα, όποιος αγοράσει τώρα, ας πούμε, PlayStation 4. Ή στο μέλλον τέλος πάντων, 10 παιχνιδάκια τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσει. Βέβαια, κάποια παιχνίδια είναι δύσκολα, αρκετά, αλλά αξίζει να τους ρίξετε μια ματιά. Δύσκολα δεν είναι, δύσκολο παιχνίδι βασικά κανένα δεν είναι. Απλά θέλουν λίγο υπομονή και λίγο υπομονή και τέτοιο. Και υπομονή. Ωραία, λοιπόν, και ξεκινάμε με το νούμερο 10 στην κατάταξη. Να πούμε πάλι ότι η κατάταξη είναι, δεν είναι απόλυτη, έτσι. Είναι μια τυπική κατάταξη. Τυπική, ναι. Λοιπόν, και ξεκινάμε με το νούμερο 10, το οποίο είναι το The Order 1886, σωστά? Βεβαίως. Γιατί δεν τα αποκαλάμε τις ημερομηνίες. Το οποίο, ναι μεν, είναι μικρό σαν παιχνίδι. Ναι μεν, όταν πρωτοβγήκε, δεν άξιζε να τα αγοράσεις λόγω πολλά τα λεφτά. Πολλά τα λεφτά για 4 ώρες παιχνίδι. Έως 5 ώρες παιχνίδι. Ναι. Τώρα όμως, η τιμή του έχει πέσει στα τάρταρα και αξίζει πάρα πολύ να ρίξετε μια ματιά σε αυτό το παιχνίδι, το οποίο έχει αρτιότατο τεχνικό τομέα. Τα πάντα έχει. Και γραφικά και χειρισμό απίστευτο, ωραίο story. Εξαιρετικό story, ναι. Γενικά είναι ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Εγώ το αγάπησα προσωπικά αυτό το παιχνίδι, παρότι ήταν μικρό. Δεν με ένοιαζε, να σου πω την αλήθεια, το ποσό και για τη διάρκεια του παιχνιδιού. Αλλά το πήρα πιο μετά εγώ. Mm-hmm. Κάθισα, είχα υπομονή και δεν το πήρα να το παίξω μόνο κομπάνια και το ευχαριστήθηκα. Καμία σχέση με τα λόγια που το κράξανε κάποιοι. Ήταν φοβερό παιχνίδι. Όχι, δεν το κράξανε το παιχνίδι σαν παιχνίδι, το κράξανε λόγω της διάρκειας και μετά βγήκανε και άλλα τελικά. Οπότε λοιπόν, 1886 The Order, παιδιά, με αυτή την τιμή τώρα αξίζει να το πάρετε, αξίζει να το ρίξετε με ματιά. Υπέροχα γραφικά, τρομερό και εκτός τομέας. Πάμε στο παρακάτω, Σταμάτη. Παρακάτω λοιπόν, θα πάμε στο Uncharted 4, στο νούμερο 9. Στο οποίο αυτό το παιχνίδι είναι το κλείσιμο της σειράς, μια σειράς εκπληκτικής, έτσι. Ναι. Γενικώς, γενικά από το PlayStation 3 από τότε που βγήκε, όλα και τα τρία πρώτα, συν και το τέταρτο τώρα αυτό και ένα το PSP. Καλά, το τέταρτο είναι αριστούργημα. Αριστούργημα. Έχει εκπληκτική λεπτομέρεια στα γραφικά, ναι. Τρομερό ηχητικό τομέα, ανεπανάληπτο gameplay. Κουράζει λιγάκι λόγω του platforming του πολύ, έχει πάρα πολύ platforming, δηλαδή σκαρφαλώματα και τέτοια, ναι, ναι. Αλλά σαν παιχνίδι είναι αρτιότατο, ίσως η καλύτερη δουλειά Uncharted, μάλλον ίσως η καλύτερη δουλειά που έχει γίνει ποτέ σε Uncharted. Εντάξει, βοηθάνε και ναι, η κονσόλα νέας γενιάς. Και εκπληκτικό story με ωραίες ανατροπές μέσα, έτσι, να τα πούμε αυτά. Ωραία, πάμε στο επόμενο. Νίο. Εσύ είσαι ο ειδικός για αυτό το παιχνίδι, φίλε, εσύ θα μας τα πεις τώρα. Το Νίο λοιπόν, μια Ιαπωνέζια. Καλή, φάση Souls, αλλά δεν το συγκρίνουμε με το Dark Souls. Έχει το χειρισμό των Dark Souls. Το παιχνίδι έχει δική του ταυτότητα. Έτσι, είναι διαφορετικό, έχει πολλαπλές επιλογές και αυτό σε όπλα και έχει και κινήσεις, έχει διάφορα κόμπος, το οποίο δεν τα έχει. Είναι ένα Souls hack and slash, πολύ διαφορετικούς μηχανισμούς στο gameplay. Μηχανισμοί στο gameplay, ναι. Νομίζω από ό,τι έχω ακούσει κιόλας, εγώ το παιχνίδι έχω παίξει λιγάκι στην αρχή, τώρα το πήρα στα χέρια μου. Από ό,τι έχω ακούσει βέβαια από άλλους reviewers και γενικότερα από όλους τους ανθρώπους που έχουν κάνει βίντεο για το συγκεκριμένο παιχνίδι, ότι έχει εξελίξει κατά 70% τον τρόπο χειρισμού, ας πούμε, των Souls παιχνιδιών. Ναι, πολλά πράγματα. Δηλαδή κάποια πράγματα που θα πεις, όταν θα παίξεις τον Νίο, θα πεις ότι αυτά τα πράγματα όντως ρε φίλε λείπανε στα Dark Souls. Ναι. Άρα έχει η Soulsborne σειρά γενικά. Τα έχει βελτιώσει πολύ. Είναι μία μίξη σαν να παίζεις Soulsborne παιχνίδι με Ninja Gaiden σε ένα κόσμο σε στήλο Νιμούσα. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και πάμε στο παρακάτω λοιπόν. Στο παρακάτω είναι το Far Cry Primal, νούμερο 7. Ναι. Θα σε αφήσω έτσι πιο ειδικό σε αυτό, το λιώσεις πιο πολύ, εγώ απλά το πήγα σβάβλα το παιχνίδι. Ναι, ένα διαφορετικό setting τελείως και γι' αυτό το θεωρώ από τα καλύτερα Far Cry εγώ προσωπικά και γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να του ρίξετε μια ματιά. Μη σας τρομάζει ότι δεν έχει όπλα της τωρινής εποχής, μη σας τρομάζει τίποτα. Είναι το παιχνίδι αψεγάδιαστο στο gameplay, έχει map cleaning κανονικά, το οποίο για κατά ένα περίεργο τρόπο στο συγκεκριμένο παιχνίδι δεν είναι βαρετό. Δεν ξέρω πώς γίνεται, γιατί στα προηγούμενα Far Cry
Μετά από τις 10 αποστολές που έκανες, ρε παιδί μου, ξέρεις, να καθαρίσεις το χάρτη κτλ. Ψιλομπούχτιζε. Ήταν λίγο επαναλαμβανόμενο κιόλας. Αυτό δεν ξέρω γιατί δεν σε κουράζει. Δεν κουράζει. Έχει κίνητρο, είναι το ίδιο. Έτσι, δηλαδή πάνε λίγο επαναλαμβανόμενες οι. Ναι, αλλά έχεις να αντιμετωπίσεις διαφορετικά πράγματα σε αυτές τις επαναλαμβανόμενες αποστολές. Έχει πολύ κυνήγι, αναβαθμίσεις στα όπλα, αναβαθμίσεις στις τσάντες σου να κουβαλάς περισσότερα πράγματα. Όπως ξέρετε, δηλαδή τα Far Cry σε ένα παλαιολιθικό setting. Εξαιρετικό παιχνίδι, εξαιρετικά γραφικά, τρομερό ηχητικό τομέα, πάλι και εκεί, θαύματα. Ναι, ναι, ναι. Αξίζει να του ρίξετε μια ματιά όπως και δίποτε. Και πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, στο επόμενο. Wolfenstein, The New Order και το Old Blood. Ναι. Αυτά τα δύο. Και αξίζει να παίξουν πρώτα το Old Blood. Ναι, για να μπουν πρώτα στη σειρά, να μπουν δηλαδή. Γιατί το Old Blood είναι το prequel του. Έτσι. Ναι. Και μετά είναι το κανονικό το παιχνίδι που έχει κυκλοφορήσει το New Order. Ναι, εξαιρετικό πακετάκι σε πολύ καλή τιμή. Και τα δύο μπορεί να τα βρει. Ναι, πλέον είναι πολύ. Αν μπορεί να τα βρει δηλαδή και τα δύο, τα τσιμπά και τα δύο. Ένα FPS single player, έτσι. Το οποίο αξίζει κάποιο να το παίξει. Έτσι. Ο χειρισμό, η αίσθηση των όπλων που έχει. Όταν πυροβολάς, η ομή βία του πολέμου, ναι, που έχει μέσα, δηλαδή το πολύ, πολύ, πάρα πολύ βίαιο παιχνίδι και διασκεδαστικό ταυτόχρονα. Με easter eggs που σε παραπέμπουν στα παλιά παιχνίδια, στα παλιά παιχνίδια, ναι, στα παλιά παιχνίδια. Να πούμε ότι ο χειρισμός του είναι old school, δηλαδή από τα παλιά παιχνίδια, και τον έχουν συνδυάσει με ένα νέας γενιάς παιχνίδι με τρομερά γραφικά, αλλά έχει ένα χειρισμό παλιά σκοπή, δηλαδή βλέπει, ας πούμε, Quake 2. Ναι. Για όσοι το έχουν παίξει, ή Doom, τα παλιά, ξέρω εγώ, έτσι ακριβώς. Δηλαδή, για να πάρεις ένα αντικείμενο, πρέπει να πας πάνω από το αντικείμενο, να πατήσεις εκεί και ούτε καθεξής. Ναι. Εξαιρετικά γραφικά και εκεί. Τέλος πάντων, ήταν από τα πρώτα παιχνίδια που βγήκαν στην κονσόλα του PlayStation και του Xbox, φυσικά, του One. Εμείς βέβαια μιλάμε εδώ πέρα για τα παιχνίδια. PlayStation, αυτό μπορεί όποιος θέλει να το παίξει και σε τέτοιο. Είναι multi-platform με. Τέτοιο μπορεί να το παίξει και σε Xbox και σε PC. Ναι, για αυτό, έτσι. Multi-platform. Πάμε στο επόμενο. Και πάμε στο επόμενο. Άλλο ένα multi-platform και αυτό. Dark Souls 3. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην το προτείναμε εμείς αυτό το παιχνίδι. Το κλείσιμο και εκεί της σειράς Dark Souls. Ένα πολύ. Δεν χάνει. Να πω από τα προηγούμενα, είναι πιο κοντά στο πρώτο σε σχέση με το 2. Έχει πάρα πολλές, πολλά easter egg, πολλές αναφορές, πάρα πολλές αναφορές από το πρώτο. Ναι. Δηλαδή βλέπεις πάρα πολλά σημεία του Dark Souls 1, σαν να έχει γίνει δηλαδή κάποιος πόλεμος, κάποια. Έχουν περάσει τα χρόνια, ας πούμε. Έχουν περάσει τα χρόνια ή έχει γίνει ένα, ναι, έτσι, χρονικό, πώς το λένε. Σαν να έχουν μπλεκτεί όλα μαζί, ναι, 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 και έχουν φτιάξει ένα χάρτη, ρε παιδί μου, άλλο διαφορετικό, ναι, 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 με παλιά σημεία που θα δεις μέσα. Ας πούμε ότι σαν να έχουν περάσει αρκετά χρόνια και έχει αλλάξει η τοποθεσία, ρε παιδί μου. Αλλά κάποια πράγματα, δηλαδή, όποιος έχει παίξει το 1 και πάει στο, και παίξει το 3, συν κάποιες μικρές αναφορές και από, ναι, το 2, έτσι. Ναι, 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 ναι. Με αρκετές αναφορές, όχι μικρές αναφορές, αναφορές, απλά δεν έχει καμία τοποθεσία, ναι, του 2. Τοποθεσία, δεν έχει τοποθεσία του 2, θα δείτε άτομα, NPCs και κάποια άλλα που έχει μέσα από το 2. Πάρα πολύ ωραία γραφικά, τα οποία παραπέμπουν αρκετά σε Bloodborne, έτσι όπως είναι εννοημένα. Είναι και της νέας γενιάς κιόλας που το πήγαν έτσι. Θυμίζει, σε κάποια σημεία θυμίζει το Bloodborne, ας πούμε. Για άλλη μια φορά στο τεχνικό level design, βέβαια, το πώς ενώνονται οι περιοχές, το τι βλέπεις αν θα ανέβεις πιο ψηλά σε κάποια άλλη περιοχή, βλέπεις κάτω βλέπεις την άλλη. Αλλού την άλλη, να, ναι, μην είναι ο τεχνικός τρόπος. Και αναμνήσεις. Αναμνήσεις από το όταν το παίζεις που βλέπεις κάποια πράγματα που είχες δει στο ένα. Ναι. Εξαιρετικό παιχνίδι. Εξαιρετικό παιχνίδι και μη σας πάρουμε και στο λαιμό μας, εγώ θα το πω αυτό. Γιατί δεν είναι για όλους, είναι παιχνίδι της υπομονής. Είναι παιχνίδι της υπομονής. Αν δεν έχετε υπομονή, μην μπείτε μετά, Μάκη Στάμπο. Πάντως δεν θα τα πω. Ακούσατε. Ναι, δεν θα τα πω δύσκολα παιχνίδια. Θα τα πω παιχνίδια προσήλωσης και υπομονής. Αυτό δεν είναι και δύσκολα. Αφοσίωσης. Και αφοσίωση. Ναι, 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 αυτό, ναι, πρέπει να κάνεις. Από εκεί και πέρα, πάμε στο παρακάτω. Λοιπόν, παρακάτω. Το 4. Λοιπόν, 4. Resident Evil 7. Resident Evil 7, ένα Resident Back to Basics, Back to Old School βάση, βέβαια με άλλο χειρισμό πλέον, έναν τρίτο προσώπου και η κάμερα να πηγαίνει και να, να σε έχει. Στατική κάμερα. Στατική κάμερα, ναι. Είναι πρώτο προσώπου πλέον το παιχνίδι. Δεν χάνει από τα original games του Resident Evil, έτσι, ούτε από το 1, από το 2, 3
Code Veronica, έτσι. Είναι πραγματικά άψογο Resident Evil, είναι από τα καλύτερα Resident Evil που έχουμε παίξει. Ναι, ναι, από τα καλύτερα Resident Evil, ναι. Δηλαδή είναι 1, 2, 7, Code Veronica, το βάζεις μέσα σε αυτή, ναι, δηλαδή ναι, ναι, την εφτάδα. Ναι, 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 τη βάζεις, τη βάζεις. Άνετα. Εκπληκτικά γραφικά και εκεί και ωραίος χειρισμός, αγχωτικό παιχνίδι, πολύ, και τρομακτικό, σαπίλα, φουλ, σε κάποιες φάσεις, αρκετά σε καμπενδία, σε κάποια φάση, ναι. Αυτά δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε. Ένα πάρα πολύ καλό Resident Evil, όποιος έχει ενδιασμό στο να το παίξει επειδή είναι πρώτου προσώπου, να μην έχει ενδιασμό. Όχι, να προχωρήσει κανονικά. Να μπει κατευθείαν για να το παίξει. Για τους φαν του horror είδους και του Resident ταυτόχρονα είναι ό,τι πρέπει, must buy. Και νομίζω έχει πέσει και λίγο η τιμή του τώρα. Ναι, 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 είναι μια πάντα τα έτσι έχουν αυτές τις τιμές. Πάμε στο επόμενο, νούμερο 3. Πάμε στο νούμερο 3, Dishonored 2. Μιλάμε για ένα παιχνίδι που όμοιό του στο level design τομέα δεν έχω ξαναδεί τίποτα παρόμοιο. Απίστευτα πράγματα στο level design. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω με λόγια. Αυτό το παιχνίδι πρέπει να το πάρετε, να το παίξετε. Εκτός από αυτό, έχουμε τέλειους stealth μηχανισμούς, εξαιρετικά γραφικά με ένα έτσι περίεργο art direction προς το καρτουνίστικο, και καλά κάνανε και δεν ξεφύγανε και δεν το πήγανε στο πραγματικό και μείνανε στο original, δηλαδή το πρώτο Dishonored που είχε βγει. Αρκετά μεγάλο σαν παιχνίδι, τρομερά φθηνό τώρα, έχει πέσει γύρω στα 20 ευρώ και retail, και αν θα το ψάξετε να το βρείτε στην ψηφιακή του έκδοση, πάλι φθηνό είναι. Τι να πω, αποσβολωμένος, όποιος το παίξει να μην αποσβολωμένος. Αξίζει, δηλαδή έχεις τη δυνατότητα να παίξεις και stealth και έχεις τη δυνατότητα, ναι, να παίξεις και λίγο πιο βίαιο μέσα στο παιχνίδι, δηλαδή να τα θερήσεις όλα. Αλλά όπως και το πρώτο, έτσι και αυτό είναι και τα δύο παιχνιδάρες, Dishonored 2 λοιπόν. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι το νούμερο 2, Horizon. Horizon Zero Dawn, μια φοβερή δουλειά. Φοβερή δουλειά, μιλάμε οι τύποι εκεί πέρα ξεπέρασαν τον εαυτό τους και σε άποψη γραφικών. Είναι για μένα μία μίξη Far Cry με Assassin's Creed, έτσι. Έχεις τη δυνατότητα να εξερευνήσεις όλο το χάρτη. Πολύ ωραίο το setting του, το πώς το σκεφτήκανε, δηλαδή ότι η τωρινή εποχή η δικιά μας πλέον σαν να έχει καταστραφεί και πέρασαν τα χρόνια και ξανά ο άνθρωπος έγινε σαν πρωτόγονος, ας πούμε, με φυλές, με διάφορες θρησκείες και διάφορα τέτοια πράγματα, ναι, που έχει μέσα το παιχνίδι. Πολύ έξυπνο και πολύ ωραίο σενάριο, δηλαδή και είναι ένα παιχνίδι που σε τραβάει, όπως είπαμε και για το Far Cry, το Primer που είπε ο Μάικς, ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν σε κουράζει, έτσι και αυτό δεν σε κουράζει. Ναι, θέλεις να τα ψάξεις όλα, θέλεις να τα επιμείνεις και να κάνεις map cleaning, κανονικά map cleaning κτλ. Δεν το βαριέσαι καθόλου, δεν είναι επαναλαμβανόμενο. Εγώ δεν το έλεγα. Όχι, δεν είναι επαναλαμβανόμενο. Επειδή έχει αποστολές και map cleaning, γι' αυτό το λέω. Ναι, ναι, ναι. Δεν το θεωρώ επαναλαμβανόμενο. Ίσα ίσα αρκετά πιο ενδιαφέρον πράγματα έχεις να κάνεις όλη την ώρα. Μ' αρέσουν αυτά τα παιχνίδια κιόλας. Έχει και το crafting του, έχει και το crafting του, τα skills του στο να βάλεις κανονικά. Έχει βασικό πρωτοτόξο. Βασικό πρωτοτόξο και ένα δώρι που έχεις. Πανοπλίες φτιάχνεις, τις καπτάρεις ή τις αγοράζεις. Τρομερά τοπία, έτσι. Ναι, ναι, τα τοπία του είναι τρομερά. Γενικά είναι μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Δηλαδή σου φέρανε κάτι. Ένα καινούριο setting, ας πούμε. Ναι, μπορώ να πω ότι όταν βλέπεις αυτά τα ρομποτοειδές δεινόσαυρους, ας πούμε, ρομποτοειδές, ναι, δεινόσαυρους. Μένεις μαρκετό το στόμα έτσι όπως έμεινε στην πρώτη σκηνή του Jurassic Park. Που είναι πρωτόσαυρη, που μένεις και εσύ κάγκελο και δεν σε έχουν φτιάξει. Το ίδιο ακριβώς θα πάθετε και με το συγκεκριμένο παιχνίδι. Τρομερά γραφικά, τρομερό σχετικό τομέα και έξυπνο σενάριο και ωραίο. Έξυπνο σενάριο. Εκπληκτικό παιχνίδι. Είναι must buy αγορά. Και πάμε και στο πρώτο. Και πάμε στο νούμερο 1. Το οποίο δεν είναι άλλο από το Bloodborne, παιδιά. Το οποίο ναι, μεν είναι τη From Software. Ναι, μεν λένε όλοι ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο φέρνει στα Dark Souls παιχνίδια. Αλλά όχι, έχει δικό του χειρισμό. Είναι πιο γρήγορο. Δική του ταυτότητα. Δική του ταυτότητα. Εξαιρετικό setting, τρομερό setting. Τρομερό setting, δηλαδή το τύπου Βικτοριανού Λονδίνου setting. Λατρεύουμε. Εγώ με το σταμάτη τα λατρεύουμε πάρα πολύ αυτά τα setting, δηλαδή του τύπου Βικτοριανού Λονδίνου.
thriller κιόλας, δηλαδή. Είναι, έχει και τον τρόμο μέσα. Δηλαδή, δεν μας έχουν τρομάξει τόσο πολύ όσο μας τρόμαξε αυτό thriller κανονικά παιχνίδια που έχουμε παίξει. Παίζει πολύ ωραία παλίτσα το Bloodborne, είναι φοβερό παιχνίδι. Είχε τα θέματα για με κάτι frame drops και με κάτι τέτοια. Τώρα πες ότι ήταν κιόλας και από τα αρχικά της νέας γενιάς παιχνίδια, ρε παιδί μου, αλλά έχουν κάνει πολύ άψογη δουλειά και στο χειρισμό και σε αυτά. Μ' άρεσε τώρα το setting, η φάση Van Helsing. Ναι, δηλαδή, ναι. Μπήκανε και σε Βικτωριανό Λονδίνο, κρατήσανε και το setting Van Helsing από πίσω. Θύμιζε ένα έτσι Nightmare Creatures. Ναι, ναι. Μπορεί να πει στο PlayStation 1 αυτό το παιχνίδι. Όπως είπες, γρήγορο. Γρήγορο. Τρομερό level design. Πάρα πολύ. Πώς ενενόντουσαν οι περιοχές και τι απίστευτο. Θύμιζε σε φάση το level design που θύμιζε σε κάποιες φάσεις. Δεν είχε την αρτιότητα του Dark Souls του 1 στο level design, αλλά ήταν και αυτό φοβερό. Πράγμα που δεν τα είχαν τα άλλα δύο του Dark Souls. Το Bloodborne όμως το είχε αυτό. Πιο hack and slash πλέον παιχνίδι. Πιο hack and slash, ναι, ναι, ναι. Πιο hack and slash και. Shock Leaver και όποιον πάρει ο Χάρος. Shock Leaver και όποιον πάρει ο Χάρος. Φοβερό και το DLC του. Δηλαδή, όποιος το πάρει, ας το πάρει με την Game of the Year Edition που είχε το DLC. Ή αν δεν έχει παίξει ακόμα το DLC και έχει παίξει το Original Bloodborne, να παίξει και το DLC. Θα σου δώσει κάποια πράγματα να καταλάβεις. Ναι, από το DLC θα καταλάβεις πολύ περισσότερο, να πω, το χαρακτήρα ας πούμε, που βρίσκεται εν πάση περιπτώσει στο save σημείο. Ναι. Θα μάθεις πολλά πράγματα. Όχι ότι το σενάριο θα καταλάβετε και πολλά, αλλά κάποια πράγματα θα σου ξυπνήσουν λίγο αυτό που έχεις καταλάβει. Εντάξει, γενικώς θα πούμε γιατί. Τη From Software είναι, ναι, μεν σου δίνω εγώ κάτι έτσι. Ναι, και από εκεί πέρα βγάλω το πέρα μόνο σου. Οπότε άφησε τη φαντασία σου να αργιάσει και ό,τι γουστάρει εσύ μπορεί να σημαίνει. Αυτό ακριβώς και γι' αυτό είναι και μια. Έχει τη μαγεία, δεν έχουν τη μαγεία του αυτά τα παιχνίδια. Λοιπόν, αυτά ήταν τα 10 παιχνίδια που πρέπει οπωσδήποτε να παίξετε στο PlayStation 4 από τη στιγμή που το έχετε βέβαια στην κατοχή σας. Ή όποιος έχει αποφασίσει ότι πρέπει κάποια στιγμή να τα αγοράσει, ας τα κοιτάξει αυτά τα 10 παιχνίδια. Μιλάμε για τις καλύτερες επιλογές. Δικές μας πάντα. Δικές μας βέβαια. Γι' αυτό και. Εντάξει, μπορεί να έχουμε ξεχάσει. Όχι, έχουμε ξεχάσει. Δεν έχουμε βάλει παιχνίδια μέσα σίγουρα, τα οποία είναι εξίσου καλά. Και αξίζει να σημειωθούν, αλλά εντάξει, τώρα αυτά πιστεύουμε ότι ήταν. Ναι. Αυτά έχουμε παίξει βασικά εμείς. Αυτά θεωρήσαμε ότι πρέπει κάποιος να κοιτάξει στο PlayStation 4. Οπωσδήποτε, όχι ότι πρέπει να κοιτάξει μόνο αυτά, οπωσδήποτε πρέπει να κοιτάξει αυτά. Από εκεί και πέρα, ίσως ξανακάνουμε άλλο ένα, γιατί έχουμε σίγουρα, είναι και άλλα παιχνίδια που. Τα οποία είναι και αυτά honorable mentions, έτσι. Γενικά αυτή η γενιά έδωσε καλά, πολύ καλά παιχνίδια. Δεν έχει δώσει την ποικιλία που είχαμε στην προηγούμενη γενιά PlayStation 3 και Xbox 360, αλλά έχει δώσει ό,τι έχει βγάλει αυτή τη στιγμή είναι ένα και ένα. Mm-hmm. Εγώ τα έχω ευχαριστηθεί. Αυτά από μας. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Να είστε καλά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, stay joystick.